ένας καθόταν έξω, ο άλλος μπήκε μέσα με το σιδερικό, τα πήρε και έφυγε. Σαν κύριοι και εδώ φύγανε προς τα κάτω από τη λέγανε το μάρτυρες. Παρά τις πόρτες ασφαλείας εδώ. Παρά, ναι, ναι. Δηλαδή γίνανε σε δρόλουτα μέσα έτσι. Δηλαδή εγώ ήρθα 3 λεπτά μετά όταν είχαν φύγει. Στο ποσό των περίπου 5.000 ευρώ εκτιμάται η λία της ένοπλης ληστείας που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε τράπεζα στην οδό Έλληνο Στρατιώτου στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο μπήκε στην τράπεζα και απείλησε υπάλληλο με πιστόλι. Φορούσε περούκα, γυαλιά και μάσκα, ενώ εκτιμάται ότι είχε και συνεργό, ο οποίος δεν μπήκε στο χώρο του τραπεζικού καταστήματος. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη, ενώ έχει βρεθεί και δίκυκλο, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποίησαν οι δράστες. Δηλαδή. Εγώ δεν είδα πολύ τίποτα, ήμουν μέσα στα γραφεία. Μπήκε μέσα αυτός δηλαδή. Το μόνο που άκουσα είναι από κάποιους άλλους που ήταν ότι μπήκε κάποιος, φορούσε κουκούλα, δεν ξέρω τι φαινόταν. Είχε όπλο και ζήτησε από την ταμεία χρήματα. Αυτό άκουσα, δεν έχω δει τίποτα. Τίποτα, αλλά ήταν εντελώς αθόρυβος δηλαδή. Απλά περιμέναμε εκεί στο ITM να πάρουμε, να σηκώνουμε, να ράλιψη να κάνουμε. Και κάποια στιγμή βλέπω τον τύπο δεξιά με κουκούλα και μάσκα, ο οποίος μου φάνηκε ύποπτος. Αν μην κλέψει κανένα γεροντάκι, λέω εδώ στο ITM. Πάνω στη σειρά μου, μου λέει η κοπέλα, μισό λεπτό να κάνω μια πράξη ακόμη. Και εκείνη τη στιγμή χτυπάει συναγερμός από την πόρτα, α όχι αυτή που κυλάει για να τους μπλοκάρει, από τη δίπλα. Βάζει το σιδηρικό κανονικά εδώ, σε μια σακούλα από φαρμακείο. Κατάστημα, ναι. Και αμέσως πετάει γιατί έχει βάλει μπροστά άλλος, καβαλάει και φύγανε από εδώ. Και γύρισαν έτσι. Δύο άτομα. Δύο άτομα. Νεαροί έτσι. Νεαροί γύρω στο 20 ευρώ πρέπει να ήταν. Μελαχρινή ήταν. Μου κλείσε την περίεργη αυτό πιο πολύ. Δηλαδή, λέω να μην κλείσει κανένα γεροντάκι εδώ που θα κάνει ανάλυση. Αλλά αυτό το κάνανε αστραπέα.